Από όταν ξεκίνησε αυτό το αφήγημα της κυβέρνησης ότι υποθετικά βρισκόμαστε σε μία επόμενη μέρα, σε μία μεταμνημονιακή περίοδο, το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας είχε επανειλημμένα πει ότι βρισκόμαστε πραγματικά σε ένα μεταμνημονιακό μνημόνιο. Και αυτό αποδεικνύεται από πάρα πολλά ζητήματα. Ο ίδιος ο προϋπολογισμός που ψήφισε η κυβέρνηση, ο οποίος έχει χτυπήσει μια σειρά κοινωνικές παροχές, από τα επιδόματα θέρμανσης στον τομέα της υγείας, το επίδομα ενοικίου. Mm-hmm. Αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε επίσης σε μια περίοδο που προετοιμάζεται να κλείσει η δεύτερη μνημονιακή αξιολόγηση. Αυτό συμβαίνει. Ναι. Όπως και αν την ονομάζουν ως μεταμνημονιακή, πραγματικά πρόκειται για μνημονιακά μέτρα. Γιατί προβλέπουν ιδιωτικοποιήσεις, προβλέπεται στήριξη των τραπεζών με διατήρηση του αφορολόγητου για να πάρουν υποτίθεται πίσω τα χρήματα από το κούρεμα του 2012 και ετοιμάζουν νέο μεσοπρόθεσμο πρόγραμμα που θα διαρκέσει από το 19 μέχρι το 23. Εάν αυτά δεν είναι μνημόνια, τότε τι είναι? Και επίσης, η τωρινή περίοδος, παρέα με όλη την εμπειρία που έχει ο εργαζόμενος, ο λαός μας, η νεολαία από τη διακυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ, αποδεικνύουν ότι τελειώνει το αφήγημα μιας προοδευτικής δύναμης που συμβιβάστηκε. Ο ΣΥΡΙΖΑ βρίσκεται στην προμετωπίδα της επίθεσης ενάντια στα εργατικά, λαϊκά, νεανικά δικαιώματα, ενάντια στο μέλλον της νεολαίας, και αυτό αποδεικνύεται και από τα ζητήματα, για παράδειγμα, τα κόκκινα δάνεια. Οι περιορισμοί που μπαίνουν αυτή τη στιγμή είναι πραγματικά ζητήματα που βάζουν μπροστά όχι την προστασία της λαϊκής κατοικίας, αλλά την ενίσχυση των τραπεζών. Να φέρω ορισμένα παραδείγματα για να γίνω κατανοητό. Θέλετε, για να προχωρήσουμε στην συζήτηση. Καταρχάς, στις συζητήσεις που μέχρι τώρα έχουν γίνει και στα όσα προβλέπονται, στην όποια 12μηνη προστασία, έχει σημασία αυτό, γιατί θα ενταθούν πιέσεις από τράπεζες για επαχθείς όρους απέναντι στα λαϊκά νοικοκυριά που χρωστάνε, θα ενταχθούν μονάχα τα κόκκινα δάνεια, όσα δάνεια έχουν κοκκινήσει μέχρι την προηγούμενη χρονιά. Ναι. Δηλαδή, τα λαϊκά νοικοκυριά που τώρα θα βρεθούν μπροστά σε μια κατάσταση που δεν θα μπορούν να πληρώσουν δόσεις, θα εξαιρεθούν. Όπως επίσης, ακόμα και για αυτούς που εντάσσονται μέσα στην προστασία τώρα, προβλέπεται μαζικός επανέλεγχος. Μάλιστα. Αυτό πάει να πει ότι η ελάχιστη βελτίωση θα σημάνει έξοδος από την οποιαδήποτε προστασία. Άρα, με συγχωρείτε, ένα τελευταίο σχόλιο. Μισό λεπτό, κύριε Αναστασόπουλε. Το τελικό και για όλο αυτό το οποίο περιγράφουμε, δηλαδή για το τι θα γίνει με το θέμα του νόμου Κατσέλη, το περιμένουμε. Δεν ξέρουμε ακόμη αν το πλαίσιο που συζητάμε είναι το πλαίσιο το οποίο θα ισχύσει. Είναι τα πάντα στον αέρα. Βέβαια, εγώ θέλω να σα πω κάτι. Γράφονται οι λεπτομέρειες. Τι θα πει στον αέρα? Ότι υπάρχει μια πολύ σημαντική τοποθέτηση. Ότι ο νόμος λύγει σε δύο μέρες που έχει παραταθεί με δύο μήνες με την υπηρεσία. Συμφωνία ήδη να μην γίνει μονάχα να ολοκληρώσουμε. Κύριε Αναστασόπουλε, εγώ θέλω να σα πω όμω το εξή. Υπάρχει μια πολύ σημαντική τοποθέτηση του Κομμουνιστικού Κόμματος, αυτά τα οποία μόλις προείπατε για το θέμα της οικονομίας και την κατάσταση η οποία επικρατεί. Αυτό το οποίο συζητήθηκε περισσότερο για το Κομμουνιστικό Κόμμα ήταν μια επιστολή η οποία κυκλοφόρησε για το θέμα των Σκοπίων και αν το Κομμουνιστικό Κόμμα ζητά τελικώς ή όχι το να καταργηθούν το Μακεδονία, ξακουστεί κτλ. Την ξέρετε την επιστολή, φαντάζομαι. Αυτή, την γνωστή επιστολή. Ναι. Τη διαβάσατε, νομίζω. Δεν πιστεύετε ότι αυτό το οποίο συζητήθηκε ήταν αυτό? Κοιτάξτε να δείτε. Καταρχάς, για να ολοκληρώσουμε τα ζητήματα της οικονομίας, επιτρέψτε μου, γιατί με αφήσατε στη μέση. Γρήγορα, δεν έχουμε πολύ χρόνο. Δεν έχουμε πολύ χρόνο. Όχι, αλλά απλώς με αφήσατε στη μέση της σκέψης. Λοιπόν, υπάρχουν επομένως όλα αυτά τα ζητήματα που αποδεικνύουν ότι την επόμενη ημέρα θα παίξει μεγάλο ρόλο όχι το ποιος θα βρεθεί στην κυβερνητική θέση, εάν θα είναι ο ΣΥΡΙΖΑ ή αν θα είναι η Νέα Δημοκρατία, γιατί συγκρίνεται τις προτάσεις τους, στην ουσία είναι ίδιες, πολλές φορές ακόμα και στη διατύπωση ταυτίζονται. Το μεγάλο ζητούμενο είναι το να βρεθεί ισχυροποιημένη εκείνη η δύναμη που μπορεί να βάλει αντικειμενικά εμπόδια σε αυτή την πολιτική. Πάμε στο ερώτημα της Ανδρέας. Και αυτό είναι το ΚΚΕ. Κοιτάξτε να δείτε τώρα. Περισυγκεκριμένα για το μακεδονικό και πάει λέγοντας. Λοιπόν, εδώ υπάρχει μια ξεκάθαρη τοποθέτηση του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας, έτσι, για το τι προβλέπει η συγκεκριμένη συμφωνία, για το ποια είναι. Όχι, θα έρθω και στην οποία το Κομμουνιστικό Κόμμα ζητούσε να καταργηθεί από τον ελληνικό στρατό. Δεν έχουμε πολύ χρόνο. Το Μακεδονία ξακουστεί. Λίγο πιο γρήγορα. Περιμένετε, θα έρθω και στα συγκεκριμένα. Λοιπόν, υπάρχει ξεκάθαρη τοποθέτηση το τι είναι η ουσία αυτής της συμφωνίας, το πώς υποδαβλίζει αλυτρωτισμούς. Όπως επίσης το Κομμουνιστικό Κόμμα έχει τοποθετηθεί ξεκάθαρα
για τη διατήρηση των σύνορων, για να μην αλλάξουν τα σύνορα, να μην εκχωρηθούν κυριαρχικά δικαιώματα. Και σε αυτό έχουμε επιμείνει με όλους τους τρόπους. Φυσικά, σε ζητήματα τα οποία έχουν να κάνουν με την έξαρση του εθνικισμού και μέσα στην Ελλάδα, έχουμε τοποθετηθεί και σε αυτό το ζήτημα. Πάμε. Εννοείται αυτό το πράγμα. Είναι έξαρση εθνικισμού. Το πώς χρησιμοποιούνται, το πώς χρησιμοποιείται η ιστορία. Μισό λεπτό. Όχι, να με συγχωρείτε. Απάντηση. Να με συγχωρείτε. Το πώς χρησιμοποιείται η ιστορία του λαού μας και οι αγώνες που έχει δώσει σήμερα, όντως οδηγούν στον αλληλεπιδισμό. Αυτό ισχύει αναφορικά με το δημοσίευμα του BBC. Εδώ επιβεβαιώνεται δυστυχώς η επικίνδυνη ουσία που έχει η Συμφωνία των Πρεσπών, επιβεβαιώνεται η προειδοποίηση του ΚΚΕ και στην απόκρυψη του νατοϊκού χαρακτήρα της Συμφωνίας έχει ευθύνη τόσο ΣΥΡΙΖΑ όσο και η Νέα Δημοκρατία, γιατί μπορεί να υπήρξαν οι οποιοδήποτε διαμάχες και διαξυφισμοί και διαφορετική τοποθέτηση στην ψήφιση. Αλλά για το διατάφτα, για την ταμπακέρα, δεν μιλούσε κανείς από τους δύο. Και στον... Σας ευχαριστούμε. Σε αυτό σύμφωνοι, αλλά για το ΝΑΤΟ, κορώνα στο κεφάλι σας. Και εσείς και ο ΣΥΡΙΖΑ. Αυτή είναι η διαφορά.